κάνει την καθιερωμένη ανασκόπηση της τρέχουσας επικαιρότητας ο κ. Δημήτρης Καψάλας, δημοσιογράφος συγγραφέας, και στη συνέχεια ο βοτανολόγος και βοτανοθεραπευτής κ. Νικόλαος Μαρκάκης θα μιλήσει με θέμα υπερτροφές, μύθοι και αλήθειες. Να θυμίσουμε ότι την επόμενη Πέμπτη το θέμα μας είναι οι επιπτώσεις της μόλυνσης του περιβάλλοντος στην υγεία μας και ο μιλητής θα είναι ο βιολόγος Ανδρέας Ανέστης. Ο κύριος Καψάλας έχει το λόγο. Λέγαμε πριν από λίγο με τον κύριο Μαρκάκη τον πλούτο που έχει αυτός ο τόπος, ο οποίος όχι μόνο παραμένει αναξιοποιητός, αλλά είναι και μεγάλη προσβολή για μας που τον κληρονομήσαμε, που τον προσβάλλουμε συνεχώς. Θυμηθήκαμε εκείνη την ιστορία με τον Βιτρούβιο, όπου ο Ρωμαίος συγγραφέας κάνει δώρο στον Κέσσαρα την μελέτη του για την αρχιτεκτονική, αντιγράφοντας βέβαια την αρχιτεκτονική των Ελλήνων. Και εκεί εξηγεί, όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά, δεν είναι μόνο για τους επιστήμονες αρχιτέκτονες, για όλους μας είναι, διότι εξηγεί πως έκαναν τα θέατρα, γιατί είχαν αυτή την ακουστική, με τη τελειότητα βάζαν κάποιες πέτρες που λες τι δουλειά έχει αυτή η πέτρα εδώ, και όμως είχε την σκοπιμότητά της. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο ότι με ποιον τρόπο στρατοπέδευαν και πως θεωρούσαν οι στρατηγοί ότι ο κατάλληλος χώρος είναι για μια πρόσκαιρη στρατοπέδευση όταν πηγαίναν στις εκστρατείες τους. Και αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη στην Κρήτη, στη Βόρτινα, ένα ποταμάκι. Η Βόρτινα βέβαια είναι γνωστή και από την ομοθεσία της, την οποία πήραν οι Ρωμαίοι, και λέμε μετά εδώ δεκάδετος των Ρωμαίων, ενώ είναι μια πλήρης αντιγραφή της αρχαίας ελληνικής κρητικής νομοθεσίας. Εκεί λοιπόν είχε ένα ποταμάκι. Πάντοτε όταν στρατοπέδευαν, πριν στρατοπεδεύσουν, έβαζαν τα βόδια να βοσκήσουν για να πιούν νερό από το ποτάμι, γιατί βέβαια προφανώς σε κάποια πηγή θα πηγαίνουν για να έχουν νερό, για να διαπιστώσουν μετά με τη συμπεριφορά των ζώων αν το χόρτο και το νερό είναι πόσιμα. Αν όχι, φεύγαν για κάπου αλλού. Και βέβαια μετά οι ιερείς, ξέρετε ότι ο ιερέας είναι ο σφαγέας. Σφάζοντας, ιερός σημαίνει σφάζον. Και στη συνέχεια πήρε την ονομασία που πήρε σήμερα. Ο σφαγέας που ήταν επιστήμονας, για να τι να εξηγήσει τώρα στον κόσμο εκείνης της εποχής, υποτίθεται ότι έκανε θυσία για να δει αν οι ιονοί μέσα στα σπλάκνα του ζώου είναι κατάλληλοι. Ο άνθρωπος όμως ήταν επιστήμονας και έβλεπε αν υπάρχει κάποια σύσταση μέσα στο εσωτερικό του ζώου μετά από την πόση και την τροφή που είχε από την περιοχή εκείνη. Και βέβαια όλα αυτά με ένα μανδύα θρησκευτικό υποτίθεται και ήταν τα σφάγια τα πράγματα για να τα πάνε. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στέλνοντας τα βόδια ένθεν και ένθεν του ποταμού, όταν τα έσφαξαν, διαπίστωσαν ότι το ένα βόδι από την μια πλευρά του ποταμού είχε πολύ σωστή σπίνα, η οποία δεν φούσκωσε παρά το νερό που ήπιε και το χόρτο που έφαγε, ενώ το άλλο είχε μια κατάσταση διαφορετική. Έβαλαν τους στρατιώτες να αναζητήσουν τι διαφορετικό χορτάρι υπάρχει από τη μια και την άλλη πλευρά. Βρήκαν πράγματι ένα χορτάρι, το οποίο από τότε μέχρι σήμερα συντοπιολαλιά το λένε άσπλινο, και ήταν το κατάλληλο θεραπευτικό φάρμακο για τη σπίνα. Αυτό το πήραν οι φαρμακευτικές εταιρείες, μας το πουλάνε τώρα εμάς, και εμείς αγνοούμε την ύπαρξή του. Όπως έκαναν μελετώντας όλα τα αρχαία κείμενα. Από την πενικυλίνη, όταν έχουμε μαρτυρίες από τον Όμηρο ακόμη ότι τα τραύματα τα θεράπευαν με τη μούχλα στον Τροϊκό πόλεμο, και όταν έχουμε μαρτυρίες ότι στην Ήπειρο βάζαν το τυρί για να μουχλιάσει μέσα στις σπηλιές και τώρα το λέμε ροκφόρ και το ακριβοπληρώνουμε, όλα αυτά λοιπόν κάθισαν, τα μελέτησαν, τα αξιοποίησαν, τα εκμεταλλεύτηκαν, πλούτησαν και εμείς είμαστε στον κόσμο μας. Έτσι. Και όχι μόνο είμαστε στον κόσμο μας, αλλά συμβαίνουν τόσο τραγελαφικά πράγματα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένα περιστατικό που μας έλεγε ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, που συνέβη πριν από τον πόλεμο και γελούσαμε, θα συνέβαινε και χθες, στο 2013. Γύρω στο 33, ήταν ο Βενιζέλος ακόμη, υπήρχε ο διευθυντής του Υπουργείου, κάποιος Αθανασόπουλος. Ετοίμασε έναν νόμο, τον έστειλε στον Υπουργό για να τον δει, για να το στείλουν στη Βουλή να ψηφιστεί.
Ο υπουργός δεν είχε καμία όρεξη να δει πολλά πράγματα, το πήγε η γραμματέας του, έριξε μια ματιά, του λέει και η γραμματέας, τίποτα άλλο κύριε υπουργέ θέλετε να προσθέσετε. Και έγραψε αυτός από κάτω και ό,τι άλλο θέλει ο κύριος Αθανασόπουλος. Ο νόμος πέρασε λοιπόν και ίσχυε μέχρι πρότινος, με όλα τα άρθρα και το τελευταίο άρθρο έλεγε και ό,τι άλλο θέλει ο κύριος Αθανασόπουλος. Το ψηφίσαν και γελούσαν, όπως καλά κάνετε και γελάσατε. Πριν από καιρό, πριν από 4-5 χρόνια, το Υπουργείο Υγείας πολύ καλά έκανε και πήρε το νόμο από την Αυστραλία για την νοσηλεία. Καλός νόμος. Τον μετέφρασαν, ψηφίστηκε στη Βουλή και ο νόμος αυτός προβλέπει αποζημίωση για δάγκωμα από καγκουρό. Ο ελληνικός νόμος. Το μετέφρασαν πλήρως, κανείς δεν πρόσεξε, ούτε τη γράψανε, ούτε τη ψηφίσανε και υπάρχει σήμερα νόμος, αν σας δαγκάσει καγκουρό, να ξέρετε, μπορείτε να αποζημιωθείτε. Αυτό δηλαδή που μας έκανε να γελούμε και λέγαμε, έλα τι κάνουν τα παλιά τα χρόνια, πόσοι πολλοί περάσαν υγείας τελευταία εξαετία νομίζω, έτσι. Τώρα το αποκαλύψαν τυχαία. Ήμασταν μάρτυρες μιας, πώς να το πω, συζήτησης, δεν μπορώ να το πω. Χρησιμοποιήσω αυτό που έλεγε ο Σεφέρης, η Ελλάς των διαρκών μονολόγων, των παραλλήλων μονολόγων. Δεν κάνουμε συζήτηση, ο καθένας λέει τα δικά του. Και επί τρεις μέρες μας απασχόλησαν για μια συζήτηση στη Βουλή, όπου υποτίθεται ότι η αντιπολίτευση θα ζητούσε εξηγήσεις από την κυβέρνηση και η κυβέρνηση θα απαντούσε. Εκεί υπήρχε, είναι αλήθεια, εμπλουτίσαμε το λεξιλόγιο μας όσον αφορά τις ύβρις, μάθαμε έτσι αρκετά πράγματα, αλλά αμφιβάλλω αν κάποιος φωτίστηκε ή κέρδισε τίποτα από όλη τη συζήτηση που άκουσε. Για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους και μεν και η δε, μας είπαν αυτά που μας είπαν, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα το καινούριο, τίποτα το διαφορετικό. Όμως, αυτοί οι παράλληλοι μονόλογοι που είπε ο Σεφέρης, δείχνουν ότι εμείς που θεωρούμαστε κληρονόμοι, και λέω θεωρούμαστε διότι ως λαός σήμερα δεν ξέρω αν πρέπει να το λέμε, γιατί είναι ντροπή να το λέμε. Κληρονόμοι ενός τέτοιου πολιτισμού, και μάλιστα οι πρώτοι που μιλήσαμε για δημοκρατία, άμεση δημοκρατία βέβαια, και για τον διάλογο, αν σήμερα δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Και δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Είτε γιατί δεν ξέρουμε το αντικείμενο, είτε γιατί δεν θέλουμε. Μάθαμε επικοινωνιακά απλώς διάφορα τσιτάτα, διάφορες εκφράσεις να τις λέμε, αρέσουν στον κόσμο, ο καθένας ικανοποιείται όταν βλέπει το δικό του να φωνάζει περισσότερο, όποιος υπερκαλύψει τον άλλον κερδίζει, με αποτέλεσμα συζήτηση σχεδόν να μην γίνεται ποτέ, οπότε λες τι νόημα έχει να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Το δυσάρεστο πέραν των άλλων ήταν ότι σε όλες τις συζητήσεις πριν τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι αρχηγοί, μέσα στο κοινοβούλιο δεν ήταν παραπάνω από 10 βουλευτές ή το πολύ πολύ να είναι 20. Ποιοι ήταν αυτοί, αυτοί που περίμεναν σειρά για να μιλήσουν, ώστε να τους καταγράψει η τηλεόραση, να πάρουν το βίντεο, να το πάρουν στο γραφείο τους, να το δει ο κόσμος ότι κάτι είπαν. Ο καθένας που μιλούσε είχε κατά νου τι θα ακούσουν οι ψηφοφόροι του, για να ικανοποιήσουν τους ψηφοφόρους του. Υποτίθεται λοιπόν ότι σε μια πρόσταση δυσπιστίας που είναι ό,τι σοβαρότερο υπάρχει στο κοινοβουλευτικό σύστημα, θα έπρεπε η προσοχή να είναι στραμμένη όλων προς τα εκεί, να ακουστούν σοβαρά πράγματα, 10 με 20 βουλευτές. Όταν έγινε η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος, ο κ. Βενιζέλος πέρασε μια διάταξη στο Σύνταγμα, την αρχή της δεδηλωμένης. Γιατί το έκανε αυτό? Τα προηγούμενα συντάγματα έλεγαν ότι για να είναι νόμιμος ένας νόμος, θα μου πείτε ένας νόμος προφανώς θα είναι νόμιμος. Όχι. Έχει κάποιες προϋποθέσεις για να είναι νόμιμος. Μια από τις προϋποθέσεις είναι κατά την ώρα της ψήφισής του να παρευρίσκονται μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου το 1/5 των βουλευτών. Εφόσον έχουμε 300, έπρεπε να είναι 60. Και επειδή ποτέ δεν ήσαν 60, αντί να τους υποχρεώσουν να εφαρμόσουν το καταστατικό, τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα ουσιαστικά, σου λέει αφού δεν έρχονται που δεν έρχονται, περάσανε, αλλάξανε το Σύνταγμα, κάναν την αρχή της δεδηλωμένης, που σημαίνει το εξής. Εφόσον θεωρητικά η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία,
αν παρευρίσκονταν όλοι οι βουλευτές μέσα στη Βουλή, όποιο νόμο και να έφερνα, η κυβέρνηση θα τον περνούσε, εφόσον έχει την πλειοψηφία. Επομένως, κάθε φορά που φέρνει μια κυβέρνηση το νόμο, με την αρχή της δεδηλωμένης, διότι είπαμε, αν ήταν όλοι οι βουλευτές μέσα, ο νόμος θα ψηφιζόταν, δεν έχει ούτε μία σημασία πόσοι βουλευτές θα παρευρίσκονται, ούτε έχει καμία σημασία στην ψηφοφορία που λέει ο πρόεδρος της Βουλής, ψηφίζεται ή καταψηφίζεται, δεν έχει καμία σημασία αν υπάρχουν 10 άνθρωποι μέσα και οι 10 που είναι όχι. Ο νόμος ψηφίζεται. Δηλαδή υπάρχει ένα παιχνίδι, ένα θέατρο του παραλόγου. Ποιος ο λόγος τότε να πηγαίνουν στην Βουλή? Γιατί να υπάρχουν οι βουλευτές αφού υπάρχει η αρχή της δεδηλωμένης? Δεν έχουν κανένα λόγο να παρουσιάζονται, εφόσον ή να παρουσιάζονται μόνον όταν γίνεται ονομαστική ψηφοφορία, όπου εκεί είναι υποχρεωτική η παρουσία του, διότι είναι καθένας ονομαστικά ψηφίζει, ή σε 2-3 άλλες συνεδριάσεις. Δεν έχει κανένα λόγο να απασχολείται ο βουλευτής επί 4 χρόνια, την στιγμή που με την αρχή της δεδηλωμένης που πέρασε με την τελευταία ανακοίνωση του συντάγματος πριν από 13 χρόνια που έγινε, ο κ. Βεντζέλος πέρασε αυτή τη διάταξη, ώστε είτε υπάρχει βουλευτής μέσα είτε δεν υπάρχει, ο νόμος θα περάσει, αφού θεωρητικά η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία, ως εκ τούτου, αν ερχόντουσαν όλοι οι βουλευτές, ο νόμος θα ψηφίζονται. Εδώ δεν είναι και ηθικών πολιτικά αυτό το οποίο γίνεται. Διότι πώς είσαι σίγουρος ότι οι 153 βουλευτές περίπου που είναι σήμερα κυβερνητικοί σίγουρα θα ψηφίσουν τον νόμο? Πώς είσαι σίγουρος? Για πρώτη φορά επίσης, εδώ και τα τελευταία χρόνια, περάσαν και τον όρο κόμμα στο Σύνταγμα. Τα παλιότερα συντάγματα, και το 1975, δεν μιλούσε για κόμματα. Μιλούσε για βουλευτές. Άλλο αν οι βουλευτές απαρτίζουν κόμμα μετά. Ο βουλευτής είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί το λαό, όχι το κόμμα. Και οι βουλευτές μετά, αν θέλουν να συγκροτήσουν κόμμα ή ό,τι άλλο θέλουν να συγκροτήσουν. Τώρα λοιπόν έκαναν τα κόμματα. Σας έχω εξηγήσει ετυμολογικά και άλλη φορά η λέξη κόμμα είναι, παράγεται από την ίδια ρίζα που παράγεται και το κοπάδι. Έτσι. Από το κοπί. Κοπ, μα. Και γίνεται κόμμα. Από ευγένεια, κοπάδι λένε στα τετράποδα, κόμμα λένε στα αντίποδα. Στα θέμα της εξωτερικής πολιτικής, δεν γνωρίζω γιατί, επειδή είναι σημερινή είδηση ακόμη, θριαμβολογούν οι Τούρκοι, διότι η τουρκική εθνοσυνέλευση σήμερα ενέκρινε τη συμφωνία που κάναμε από τον Μάρτιο, Βενιζέλος Νταβούτογλου, σχετικά με διαδρόμους, θαλάσσιες οδούς, τουρισμό, νησιά, λιμάνια, για εμπορικούς και τουριστικούς λόγους. Από μια, οι δύο τουρκικές εφημερίδες θριαμβολογούν ότι με αυτόν τον νόμο πλέον θα σταματήσουν να παραβιάζουν οι Έλληνες τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Διότι μονίμως στην Τουρκία θα δείτε οι εφημερίδες τους κατά διαστήματα αναφέρονται στις ελληνικές παραβιάσεις εις βάρος τους. Μάλιστα, δε, για να προκαλέσουν ακόμα περισσότερο, γιατί θα υπάρξει ένταση από το διάστημα, ο κ. Ερντογάν θυμήθηκε τώρα και ζητάει ανάκριση για το F-16 το τουρκικό που κατέριψαν τα ελληνικά αεροπλάνα πριν από 15 χρόνια. Το 96 νομίζω, κοντά στα 20 χρόνια έχει αυτή η υπόθεση. Πριν από κάποιους μήνες κάποιος ανακοίνησε το θέμα, εμφανίστηκε η κόρη του πιλότου που ήταν μωρό εκείνη την εποχή, ζήτησε να πάρει στο Αιγαίο να βρουν το αεροπλάνο, μεγάλο βάθος, και ζητάει ανάκριση ο κ. Ερντογάν τώρα. Αυτό είναι ένα σημάδι το οποίο προστίθεται στα άλλα της προσπάθειας για δημιουργία έντασης, διότι ο κ. Ερντογάν ήταν αυτός που πριν από 2 μέρες είπε ότι δεν ξέρει να υπάρχει κανένα κράτος με το όνομα Κύπρος. Εμείς είπαμε, προσέξτε την απάντηση τώρα, γιατί μιλάμε για ραγιαντισμό, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το εκφράσω, στην άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής, όχι υπό την παρούσα της μορφή, εδώ μιλάμε και για δεκαετίες, όχι τώρα. Απλώς όσο μπορεί να τα χρόνια χειροτερεύει η κατάσταση. Αφού τα είπε αυτά ο Ερντογάν, εμείς είπαμε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, το γραφείο τύπου, είναι καιρός πια η Ευρώπη να καταλάβει με ποιους έχει να κάνει. Και ο κύριος Βενιζέλος είπε, δεν θα ασχολούμαστε με καθέναν ό,τι θέλει να λέει. Αυτό απαντήσαμε εμείς. Ο Ερντογάν είπε ότι δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη ενός κράτους που είναι στην Ενωμένη Ευρώπη, το έχει αναγνωρίσει η Ευρώπη,
το έχει αναγνωρίσει ο ΙΕ, το έχει αναγνωρίσει η διεθνής κοινότητα, ο κύριος Ερντογκάν δεν το αναγνωρίζει, καταφέρεται εναντίον του, δημιουργώντας κατάσταση, διότι ταυτόχρονα όχι. Πριν από λίγες μέρες, μας ανακοίνωσε ο κύριος Νταβούτογλου το σχέδιο Β που έχουν, ότι αν δεν πετύχουν οι συμφωνίες, μας απειλεί ουσιαστικά ότι θα γίνει διχοτόμηση και θα γίνουν δύο κράτη. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει σχέδιο Β, είναι, αν είναι οι συνήθεις εκβιαστικές απειλές που μεταχειρίζονται οι Τούρκοι και πάντα επιτυχάνουν εις βάρος μας, είναι αλήθεια, μόνος εις βάρος μας. Η απάντηση λοιπόν που δώσαμε είναι αυτή. Και στεναχωρέθηκε πολύ ο κ. Ερντογκάν. Η ΔΕ Ευρώπη, όταν ετέθη το θέμα από Κύπριους ευρωβουλευτές, με τη συνήθη τακτική της, είπε ότι ο κ. Φούλε, ότι εμείς απαντήσαμε στον κύριο Ερντογκάν στην τελευταία έκθεση που κάναμε για την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την προενταξιακή διαδικασία της. Η έκθεση όμως είναι προγενέστερη. Η έκθεση έγινε το Σεπτέμβριο. Ο κύριος Ερντογκάν τα είπε τώρα. Καμιά απάντηση από εκεί. Κατά περίεργο τρόπο, όχι περίεργο, άκυρο το αφαιρώ, υποθέτω ότι επειδή είναι ελληνικής καταγωγής η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, υπήρξε μια ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο σήμερα, που έλεγε ότι βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ύπαρξη κράτους με το όνομα Κύπρος. Δεν ξέρω αν επηρέασε σε αυτό η ελληνική καταγωγή εκπρόσωπος που έχει αυτή τη στιγμή ο κ. Ομπάμα. Ο κ. Νταβούτογλου, τον οποίο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Τουρκίας τον θεωρεί το μεγαλύτερο βλάκα, έτσι το είπε, υπουργό που είχε ποτέ η Τουρκία. Αναλυτές τον αποκαλούν ηλίθιο. Εμείς εδώ τον θεωρούμε πανέξυπνο και μάλιστα έχουν γραφεί διθύραβοι και γίνανε και αναλύσεις πάνω στο βιβλίο του και ευρεθεί σε έτσι συλλογισμούς, είπαμε τι μας λέει. Και λέει σε κλαμάρες. Το κύριο δόγμα του ήταν μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες. Έρχονται Αμερικανοί αναλυτές οι οποίοι λένε ότι όπως το πάει η Τουρκία θα το διαλύσουν το κράτος τους και λένε. Αυτά τα μηδενικά προβλήματα στα οποία αναφέρεται ο κ. Νταβούτογλου και ο κ. Ερντογκάν δεν έχουν να κάνουν με την Αρμενία που είναι στα μαχαίρια, με το Ιράκ, με τη Συρία, με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη που ξαναμαλώσανε, με την Ελλάδα, με τις Βαλκανικές χώρες. Πού είναι τα μηδενικά προβλήματα? Γι' αυτό και ευφυώς αναφέρονται, αλλάζουν τον όρο και λένε ότι τα μηδενικά προβλήματα έγιναν παντού προβλήματα, μη μόνο προβλήματα. Αυτό λοιπόν το σημείο είναι ανησυχητικό, διότι αφού έχουν συνεχείς αποτυχίες παντού, εμείς είμαστε οι βολικοί για να δημιουργήσουν καταστάσεις. Και εδώ είναι λοιπόν το άσχημο της υποθέσεως, που θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα επίσημα, και βέβαια δεν περιμένουμε τόσο από τις επίσημες ανακοινώσεις, τι υπόθηκε στη συνάντηση που έκανε ο κύριος Βενιζέλος, τον κύριο Κασουλίδη και τον κύριο Σίση. Δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος, ο στρατηγός της Αιγύπτου, ακριβώς δεν τον παρακολούθησα. Πάντως ας πούμε την ελληνική, κυπριακή και αιγυπτιακή ηγεσία των Υπουργείων Εξωτερικών για το θέμα της ΑΟΣ. Εκεί σας είχα προειδεάσει ότι έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο, όχι μόνο διότι δεν ξέρουμε αν αυτό το καθεστώς του στρατηγού Σίση θα παραμείνει. Εδώ όπως αλλάζουν τα πράγματα κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα διότι ήδη από το 2000 η Αίγυπτος είχε δώσει και αδειοδοτήσει εταιρείες να κάνουν έρευνες στην ΑΟΣ της που υπερκαλύπτει σε μερικά σημεία την ΑΟΣ τη δική μας, εκεί ακριβώς το σημείο το επίδικο κάτω από το Καστελόριζο. Δεν έχουμε δηλαδή πρόβλημα μόνο με την Τουρκία. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο, όπου από τότε είχαμε διαμαρτυρηθεί και μας είπαν οι Αιγύπτιοι ότι πρόκειται περί τεχνικού λάθους και θα διορθωθεί. Είχε συγκροτηθεί μια επιτροπή Ελλήνων και Αιγυπτίων διπλωματών και τεχνικών για να λύσουν το πρόβλημα. Ποτέ δεν λειτουργήσε, ποτέ δεν έγινε συζήτηση. Περάσανε από τότε μια δεκαετία. Εμείς είμαστε στον ύπνο μας. Και ήταν άγνωστο τι θα γίνει και ξέρετε. Τι με φοβίζει? Με φοβίζει το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, εδώ δεν φταίει αυτή, απλώς είμαστε το μπαλάκι που παίζουν οι δύο ισχυρία, δύο περιφερειακές δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία. Φαίνεται ότι με την πολυπολικότητα του συστήματος που επικρατεί τώρα, φύγαμε από τους δύο πόλους, Σοβιετική Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες. Μπήκαμε ένα διάστημα σε μία μονοπολικότητα με μόνο μία υπερδύναμη της Ηνωμένες Πολιτείες,
Τώρα μπήκαμε σε πολλές περιφερειακές δυνάμεις, βλέπουμε την εξασθένιση των Ηνωμένων Πολιτειών και βλέπουμε ότι έχουν ανατεθεί καθήκοντα σε κάποιες χώρες να παίζουν το παιχνίδι του ηγέτη, του Μοσκού, του Τσομπάκη, όπως θέλετε το πείτε, προς την περιοχή τους. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι το σύστημα ανέτρεψε στη Γερμανία να κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Αυτό ίσως μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος από το γεγονός ότι η ικανή πολιτική σήμερα στην Ευρώπη υπάρχει μόνο στη Γερμανία. Δείτε το επίπεδο του Ολάντ, του Μπερλουσκόνη, των Ισπανών, του Κάμερον ποιος είναι, θα δείτε τόσες μετριότητες που θα φρίξετε. Χωρίς βέβαια να μου αρέσει αυτό, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή κάνει μια πολιτική που ωφελεί τη Γερμανία εις βάρος όλων των άλλων λαών. Αλλά, μπας περιπτώσει, για τη Γερμανία είναι μια χαρά.